επιπτώσει υπάρχουν και στην οικονομία, καθώ ισχυρέ απώλειε καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παίρνοντα τη σκητάλη από τι ασιατικέ αγορέ με φόντο τι εξελίξει στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο μελλοντική ύφεση στην Αμερικανική οικονομία. Η Ελευθερία Σπυράκη θα μα δώσει όλο το ρεπορτάζ, Ελευθερία. Και να πούμε ότι συνεχίζεται το ξεπούλημα των μετοχών το οποίο ξεκίνησε χρήσα την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή. Ε, αξίζει να πούμε, όπω ανέφερε και εσύ πολύ χαρακτηριστικά, όλο αυτό συμβαίνει λόγω του πιθανού κινδύνου για ύφεση στη μεγαλύτερη οικονομία που υπάρχει στον πλανήτη, την Αμερικανική, αλλά και λόγω των εξελίξεων στην ε, Μέση Ανατολή. Τα χρηματιστήρια σε Τόκιο, Σεούλ, αλλά και τα Ιβάν σημειώνουν μεγάλη πτώση. Πάμε να δούμε αναλυτικά και του ε, πίνακε για να δούμε πώ διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση. Στην Ιαπωνία, ο δείκτη Νίκαι σημείωσε πτώση 12,4%, σηματοδοτώντα τη χειρότερη ημέρα για τον δείκτη από τη Μαύρη Δευτέρα του 1987. Συνεχίζουμε με τον δείκτη Τόπιξ, ο οποίο έχει καταφέρει ένα πτωτικό σερι ημερών, υποχωρώντα κατά 12,23%. Στην η πάνω δείκτη Σταϊέξ ΕΕ μειώνει πτώση κατά 8,43%. Ενώ ο κόψ τη Σεούλ κατέγραψε πτώση 8,9%. Έχουν επηρεαστεί, βέβαια, χρήστε να σου πω, και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, ο Ντάξ στην Φραγκφούρτη κάνει βουτιά τη τάξη του 3%. Ενώ ακολουθεί και το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βυθίζεται με απώλειε μεγαλύτερε του 4%. Βέβαια, τι επιπτώσει αυτέ πρέπει να σου πω ότι τι εντοπίσουμε και στο πετρέλαιο, το οποίο υποχωρεί 1%, δηλαδή στα 72,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ μεγάλε πιέσει δέχεται και το δίκτυο bitcoin, ο οποίος χάνει σχεδόν 15%. Χρήσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία Σπυράκη.